Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτον. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Θεού που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο που το εμπιστεύτηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο σωτήρας μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Πρεσβύτερος να γίνεται όποιος είναι αδιάβλητος, άντρας μιας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται για άσωτη ζωή ή είναι ανυπάκουα. Γιατί ο επίσκοπος, ως διαχειριστής του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος. Να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθυσος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του, να είναι προσιλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεπώς είναι αξιόπιστο. Έτσι ο επίσκοπος θα μπορεί και να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε αυτήν. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχθούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους αποστομώνει, γιατί γκρεμίζουν σπίτια ολόκληρα, διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης. Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα, οκνηροί κοιλιόδουλοι. Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά, ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Για τους καθαρούς, όλα είναι καθαρά. Για τους μολυσμένους όμως και τους απίστους, τίποτα δεν είναι καθαρό, γιατί και το μυαλό τους και η συνείδησή τους είναι μολυσμένα. Διακηρύττουν ότι γνωρίζουν το Θεό, αλλά με τα έργα τους τον αρνούνται. Είναι απειθείς, δεν υποτάσσονται στο Θεό και είναι ανίκανοι για οποιοδήποτε καλό έργο.